Με τη λίστα στο χέρι και σε συνεχή αναζήτηση για το πιο φθηνό κατάστημα, είναι πλέον οι περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι εξαιτίας της ύφεσης και των βαθύτατων οικονομικών προβλημάτων, περνούν κυριολεκτικά από κόσκινο τα τιμολόγια, ακόμη και για βασικά προϊόντα. Τη ζωφερή αυτή εικόνα αποτύπωσε και η πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανικού Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Μέσω της έρευνας που έγινε σε δείγμα 2.000 καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα, καταγράφεται η μεγάλη στροφή στις αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων, οι οποίοι συγκρίνουν τις τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα, κάτι που σε παλιότερες εποχές δεν γινόταν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι καταναλωτές δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις τιμές των σούπερ μάρκετ, τις οποίες θεωρούν ως βάση για να συγκρίνουν το κόστος αγοράς ανάμεσα σε αλυσίδες αλλά και τοπικά καταστήματα μικρότερου βεληνικού με λιγότερα προϊόντα. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο καταναλωτής τσεκάρει συνέχεια τις τιμές των προϊόντων που αγοράζει. Ο Έλληνας έχει γίνει πολύ πιο κριτικός στη διαδικασία της επιλογής. Τα στοιχεία αναφέρουν πως το 82% των καταναλωτών δηλώνουν ότι συγκρίνουν περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν τις τιμές. Μάλιστα, τα νοικοκυριά θα πάνε και σε δεύτερο, ίσως και σε τρίτο κατάστημα προκειμένου να συγκρίνουν τις τιμές. Ο καταναλωτής έχει γίνει ενεργητικός και όπως προκύπτει από άλλο εύρημα, 6 στους 10 για την ακρίβεια, το 62% των ερωτηθέντων απαντούν ότι επισκέπτονται περισσότερα καταστήματα σούπερ μάρκετ από πριν προκειμένου να συγκρίνουν τις τιμές και να κάνουν τις αγορές τους.